Λοιπόν, σύντροφοι και συντρόφισσες, είχαμε και μια ωραία μπαλέτο απ' έξω, ας πούμε, μουσικοχορευτική παρουσία από τους μεταφερόμενους τραμπούκους των φασιστών. Αυτό ξέρουν, αυτό κάνουν. Ο πανικός τους είναι τεράστιος. Το να φτάσουν σε ένα σημείο το οποίο θρασίδηλα να δοκιμάσουν να επιτεθούν σε μια πολιτική συγκέντρωση, που η οποία φυσικά μετά αρχίζουν να τρέχουν πίσω, καλυπτωμένοι πίσω από την αστυνομία, γιατί μέσα αυτό μπορούν να κάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Είναι ο πανικός, γιατί καταλαβαίνουν ότι πλέον έρχεται η ώρα τους να ξαναγυρίσουν στη νύχτα. Έρχεται ξανά η ώρα τους να ξαναγυρίσουν στην υπόγα, εκεί στην τρομοκρατία, στις νυχτερινές επιδρομές, στους υπόγειους Ομόνιας. Ναι, ο φασισμός δεν θα τον τελειώσουμε. Ακόμα και να διαλύσουμε τη Χρυσή Αυγή και να τη βγάλουμε εκτός νόμου και να κλείσουμε τα γραφεία. Είναι πραγματικό πολιτικό πρόβλημα αυτής της περίοδου. Και πρέπει να το δούμε. Και το πρώτο που πρέπει να δούμε σε αυτή τη στιγμή είναι ότι γιατί στη Β' Πειραιά δεν έχουμε μαζικές οργανώσεις αριστεράς και της αναρχίας. Πλην κουκουέ, ας πούμε, σε αυτή την ιστορία. Γιατί. Άποψη της ΣΟΡΜΑ, της Οργάνωσης Μαχητικού Αντιφασισμού, ότι αυτό έχει επιδράσει στην ανικανότητά μας να απαντήσουμε στο χτίσιμο της Χρυσής Αυγής στην νίκη το 2011. Η αδυναμία να πάει μέσα σε ένα κέντρο σου, να σου χτίσει ένα θύλακα και να τρομοκρατεί μια παραδοσιακή εργατική γειτονιά και να μην μπορείς να δώσεις απάντηση, αυτό το πράγμα είναι το σβαρύδι μέχρι σήμερα. Είσαι αναξιόπιστος σε αυτή την υπόθεση. Αν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις, να προστατεύσεις το στρατόπεδό σου, πόσο μάλλον να σηκωθείς να κάνεις παραέξω, να πας στη Σαλαμίνα, στα Μανιάτικα, στην ίδια τη Μάνη, να πάμε στο Γήθιο, ας πούμε, κάποια στιγμή και να το κάνουμε ξανά αλλιώτικα. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Έχετε και το κουβαλάμε μέχρι σήμερα. Έχει φύγει ο σύντροφος ο Αντώνης, ας πούμε, γιατί έπρεπε να αποχωρήσει. Η αδυναμία των συνδικάτων να αντιμετωπίσει τον φασισμό είναι καινούρια. Αν ρωτάω συντρόφους παλαιότερους που είναι με εμπειρία στο κίνημα, θα μπορούσε φασιστική οργάνωση να κατεβάσει ψηφοδέλτιο στη ζώνη το 77? Τι για πλάκα, δηλαδή με το που το λέμε την κουβέντα θα γελάγαμε. Λοιπόν, γιατί το μπόρεσε το κατέβασε? Γιατί μπόρεσε και μέσα στα λεωφορεία της ΕΑΣ μπήκανε 3 ακροδεξιά ψηφοδέλτια? Γιατί μπόρεσε και κατεβάζανε πράγματα σαν ταξί για οτιδήποτε? Γιατί το κίνημα δεν τα απάντησε με ένα συγκεκριμένο τρόπο? Και πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος. Ο σύντροφος Σωτήρης πολύ σωστά περιέγραψε τα δύο επίπεδα. Ο σκληρός και ο άλλος πυρήνας. Πρέπει να το περιγράψουμε λίγο περισσότερο, ακόμα καλύτερα. Υπάρχει ένας ακροδεξιός συντηρητικός εσμός μέσα στην κοινωνία. Το ξέρουμε, είναι καταγεγραμμένος ιστορικά. Το 75 ψήφισε βασιλιά. Πώς να το πούμε, δηλαδή. Το 15 ψήφισε ναι στο μνημόνιο. Είναι ένα πράγμα δεξιό, φιλελέ, συγκροτημένο, πυκνό. Τι κάνουν οι φασίστες? Μετατρέπουν αυτό το δικό τους κομμάτι σε όχλο. Σε επιθετικό όχλο, το οποίο τρομάζει το δικό μας κομμάτι. Δεν είναι τα τάγματα εφόδου οι 50 απέναντι σε εμάς. Οι 50 δημιουργούν όχλο, αποδιοργανώνουν το δικό μας στρατόπεδο και ξαφνικά μέσα από την κοινωνική αποδιοργάνωση εμφανίζεται σαν λύση. Εμείς τι λάθος κάνουμε τόσα χρόνια? Έχουμε μετατρέψει το δικό μας στρατόπεδο, τη δική μας μαζική πλειοψηφία, σε λαπά. Σε γκάλοπ. Οι απεργίες που κάνουμε σε συνδικάτα είναι απεργίες γκάλοπ και όχι απεργίες μάχης. Δεν αντιμετωπίζουμε τους απεργοσπάστες, δεν αντιμετωπίζουμε την κρατική προπαγάνδα, δεν προσπαθούμε να μπλοκάρουμε την παραγωγική διαδικασία, αλλά είναι ατομικό δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου αν θα απεργήσει, δεν θα απεργήσει και θα δηλώσει ή θα χάσει το μεροκάματο. Έχει χαθεί το ταξικό ένστικτο της μάχης. Αυτό το οποίο ισχυρίζεται η ΟΡΜΑ και βάζει το ζήτημα του μαχητικού αντιφασισμού ως εργαλείο ανασυγκρότησης είναι αυτό. Όχι να μαζέψουμε μια δράκα, να απαιτηθούμε σε μια δράκα. Είναι να συγκροτήσουμε το δικό μας στρατόπεδο με διαφορετικούς όρους από ό,τι στο παρελθόν. Και να προκαλέσουμε τρόμο στο αντίπαλο. Και τρόμο σημαίνει διαλύοντας το σκληρό πυρήνα, μετατρέπεις τον ακροδεξιό εσμό σε άτομα. Ο ακροδεξιός εσμός τι σημαίνει? Σημαίνει είναι αυτή η γιαγιά που αν την δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή, θα κάνει το σταυρό της στην εκκλησία και θα λέει και οι αυτοί άνθρωποι είναι ναι, να τους προστατεύσουμε και οι Πακιστάνοι και το ένα.
αν αφήσεις τη Χρυσή Αυγή, αυτή η ίδια η γιαγιά, σε πρώτο διάστημα, την όπου θα επιτίθεται ο Χρυσαυγίτης, θα λέει, φύγε, φύγε, δεν το βλέπεις ότι είναι άγριος, μη μιλάς, φύγετε. Και στο επόμενο στάδιο θα ανοίξει η ίδια το κεφάλι του μετανάστη. Η ίδια αυτή η γιαγιά. Εμείς θέλουμε να την μετατρέψουμε σε άβουλη, σε μεμονωμένο, σε φοβισμένη, που να καταλαβαίνει ότι αυτή η βρωμιά, η μισανθρωπιά της, δεν έχει δικαίωμα να μπορεί να συγκροτηθεί και να τρομοκρατεί την κοινωνία. Και για να το καταφέρουμε, χρειάζεται να τρομοκρατήσουμε και να διαλύσουμε το σκληρό πυρήνα. Αυτό το που δοκιμάζει. Αυτοί οι 20, οι 20 μεταφερόμενοι τραμπούκοι, δίνουν το δικαίωμα στην ακροδεξιά να κάνει και να τρομοκρατεί. Όχι, θα διαλύσουμε αυτό για να συνειδητοποιήσει η υπόλοιπη ακροδεξιά ότι πρέπει να αντιμετωπίσει με το λόγο τη δημοκρατία και τα επιχειρήματα. Το περιέγραψε ο σύντροφος Σωτήρης πάρα πολύ καλά. Η Σαλαμίνα δεν είναι συντηρητικό νησί. Τι εννοούμε συντηρητικό με προοδευτικό νησί, για να ξεμπερδεύουμε μία συντηρητική με προοδευτική. Σημαίνει ότι το άθροισμα της δεξιάς σε μία συντηρητική που παίρνει 60%, ενώ σε μία προοδευτική, ας πούμε, θα πάρει 40%. Δεν είναι εκεί το ποιοτικό χαρακτηριστικό. Το ποιοτικό χαρακτηριστικό σε όλη την κοινωνία είναι ότι μιλάμε για μία απολωμένη κοινωνία. Υπάρχει μια κοινωνία η οποία στα βασικά ζητήματα, το ένα της κομμάτια που λέει ναι στους πρόσφυγες, το άλλο λέει όχι. Το ένα λέει ναι στο αφοιτικό ασύλο, το άλλο λέει όχι. Το ένα της κομμάτι λέει να δουλεύετε καριόλιδες, πως το λένε, στην Κυριακή, το άλλο λέει όχι, η Κυριακή είναι μέρα ξεκούρασης. Το ένα σημείο λέει ζήτω η μπάτση, το άλλο σου λένε όχι στην καταστολή. Το ένα είναι ναι στα δημοκρατικά δήματα, το άλλο όχι καμία, πως το λένε, Αθήνα Παπαδόπουλος. Σε όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχει μια τεράστια κοινωνική τομή και διαχωρίζει αυτό το περιβάλλον. Αυτό το οποίο ισχυριζόμαστε και προσπαθούμε να κάνουμε και τοποθετούμαστε σαν όρμα, είναι πρέπει να συγκροτήσουμε το δικό μας στρατόπεδο με διαφορετικούς όρους μάχης. Θα χρειαστεί να γίνει κομμάτι. Προφανώς χρειάζεται κομμάτι εξήγηση. Προφανώς χρειάζεται επιχειρήματα. Αυτό το οποίο όμως λέμε είναι ότι δεν μπορούμε να απαντάμε μόνο με επιχειρήματα. Όταν βγαίνει ο φασίστας και αρνείται το ολοκαύτωμα και αρνείται και σου λέει δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, δεν είναι επιχείρημα, είναι πεποίθησή του. Στηρίζει και συγκροτεί τραμπούκους, δεν έχετε νεκρούς, δεν υπήρχαν θάλαμοι αερίου στο Auschwitz. Ό,τι φωτογραφίες και αν του δείξεις, είναι ζήτημα ύπαρξης να λέει το ψέμα του. Αυτό δεν το αφήνει σαν κομμάτι διάλογου. Το συγκροτείς, το επεξηγείς και το τρομοκρατείς. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε και καλούμε εδώ πέρα και έχουν μπει, δεν είναι μόνο η διαδήλωση Σαββάτου, που προφανώς παίρνει πολύ μεγάλη αξία μετά ειδικά τη σημερινή ακριβώς επίθεση που δέχτηκε το κρατικό κέντρο. Θα καλέσουμε και θα βγάλουμε προφανώς μια ανακοίνωση καταγγελίας, η οποία θα συνυπογράψει και η ναυμαχία και η ΠΕΝΕΝ και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι προκλητική επίθεση σε επίθεση στο κρατικό κέντρο. Μπορεί εμείς να την αποκρίνουμε, του στείλαμε στον άπατο. Αλλά κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι οποίοι κρύβονται γύρω από τη δημοκρατία, όπως έλεγε ο σύντροφος, ας πούμε, έτσι αυτή την ιστορία, ότι δεν μπορούν να μιλάμε με τους χρυσαυγίτες, πρέπει να απαντήσουν αν θα δεχθούν να έχουν τραμπούκους, ας πούμε, τρομοκράτες. Εμείς λέμε θα διαλυθούν. Καθαρά. Η συνέχεια θα είναι σε πιο χοντρά ζητήματα. Η συνέχεια δεν είναι να μεταφέρουμε οι Σαλαμίνοι να αντιμετωπίσουν τους 20 ή οι Περαματιώτες τους άλλους 20 ή οι Κερατσινιώτες τους άλλους 20. Οι φασίστες συγκροτούνται με ένα συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο. Θα το διαλύσουμε αυτό το πολιτικό σχέδιο. Και θα το αντιμετωπίσουμε με ένα συγκεντρωτικό και οργανωμένο τρόπο. Θα καλέσουμε εδώ πέρα τις συλλογικότητες να βγάλουμε ένα project του δουλειά στο επόμενο διάστημα υπεράσπιση των σχολείων στο Εικόνιο, το οποίο πέρυσι συγκροτήθηκε όλη η ακροδεξιά επίθεση πάνω στα σχολεία, με τον Τούτου Λαγού στο σχολείο, με την τρομοκράτηση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πέραμα, πάνω σε αυτήν την ιστορία, και θα βάλουμε ένα κομμάτι συνεχών εκδηλώσεων μέσα στην περιοχή, το οποίο να κατοχυρώσει ότι το Πέραμα είναι μια φιλολαϊκή, φιλομεταναστευτική γειτονιά, η οποία κατατίθενται όλες οι προτάσεις αλληλεγγύης και εξωθεί τις μυσαλόδοξες προτάσεις στο περιθώριο. Με αυτή την προοπτική, σας καλούμε ξανά στον αγώνα. Θα τα ξαναπούμε το Σάββατο προφανώς στη διαδήλωση. Δεν ξέρω, είναι πολύ μακριά εδώ πέρα τα καραβάκια να σηκωτήσουμε μια προχειρή διαδήλωση να πάμε προς...
Πώς λέγαμε να μην, λόγω αυτής της ιστορίας να φύγουμε με ένα κομμάτι σε διαδήλωση συμβολικό. Πού μπορούμε να πάμε με έναν τρόπο, με ένα σημείο συμβολικά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουν αποκλείσει οι αστυνομικοί το δρόμο εδώ που κάνουν. Εντάξει, εμείς θα πρέπει να περάσουμε σε διαδήλωση. Πάμε και να γίνουν πάλι εδώ. Ε? Τα γραφεία του είναι εδώ πιο πάνω. Από τα γραφεία του. Να πάμε, να πάμε με ένα δρόμο μέχρι παραπάνω και να ξαναγυρίσουμε να διαδηλωθούμε. Να πάμε και ξαναγυρνάμε πάλι πίσω. Ωραία. Μια μικρή συμβολική διαδήλωση αυτή τη στιγμή αποχώρησης και επιστρέφουμε ακριβώς για να αναλυθεί και η συγκέντρωση των δύο.